I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't. I've been looking at the stars tonight. I'll be a dreamer till the day I die. But they say, oh, how the good die young. But we're all strange, and maybe we don't want to change. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. I got guns in my head and they won't go. Βρίσκομαι στην Ακαδημία εδώ περίπου 3 χρόνια και περνά πολύ καλά. Είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις πρωτοβουλίες και ειδικά με την ομάδα. Είμαι ο Μαρίος Δανίλα, είμαι 1,5 χρόνο εδώ και νιώθω πολύ ωραία επειδή είμαι στην Βαρσελόνα και μ' αρέσει να παίζω με τους φίλους. Έλενα, από εδώ θα έρχονται. Φίλες και φίλοι, αγαπητοί γονείς, αγαπητά παιδιά, κοριτσάδες μου και κάτω, η Ακαδημία και το Σωματείο της Μπαρτσελόνα ΕΦΕ σας καλημερίζει και σας καλωσορίζει στη σημερινή μας εκδήλωση. Σκοπός αυτής είναι η παρουσίαση των ομάδων των Ακαδημιών μας, καθώς και της νεοσύστατης γυναικείας ποδοσφαιρικής ομάδας που θα μας εκπροσωπήσει και θα μας τιμήσει το σωματείο και όχι μόνο στο γυναικείο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, έχοντας ψηλούς στόχους. Με το τέλος της παρουσίασης των ομάδων θα γίνει και ο καθιερωμένος αγιασμός, με την ευχή να πάνε όλα καλά και να εκπληρωθούν οι στόχοι των ομάδων του σωματείου Μπαρτσελόνα FA για την αγωνιστική περίοδο 2016-2017. Είναι η πρώτη φορά που η Ακαδημία και το Σωματείο Μπαρτσελόνα FA κάνει μια τέτοια εκδήλωση στα 4 χρόνια παρουσίας λειτουργίας της Ακαδημίας μας. Στόχος της Ακαδημίας είναι να αναδειχθούν ταλέντα στον χώρο του ποδοσφαίρου, καθώς και σωστοί πειθαρχημένοι χαρακτήρες. Οι πράξεις και τα αποτελέσματα των τελευταίων χρόνων αποδεικνύουν την ορθότητα της προσέγγισης με τους σύγχρονους τρόπους εκμάθησης που εφαρμόζονται στην Ακαδημία της Μπαρτσελόνα.
Δεν θα σας κουράσω περαιτέρω και γι' αυτό καλώς το βήμα των υπεύθυνων της Ακαδημίας Παναγιώτη Βαρελά για να μας πει δύο λόγια πριν ξεκινήσει η παρουσίαση των ομάδων του σωματείου. Σας. Επειδή ξέρετε με έχει τρία χρόνια δυσκολεύκομαι λίγο μπας στις ομιλίες. Εντάξει, πιστώστε με ακόμα, έχουμε χρόνο. Ήθελα να σας καλωσορίσω στην παρουσίαση της Ακαδημίας μας μαζί με την γυναικεία ομάδα μας που θα συμμετάσχει στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας γυναικών για πρώτη χρονιά. Ήδη σαν σωματείο αρχίζουμε να γράφουμε τη δική μας ιστορία στο ποδόσφαιρο. Εμείς σαν διοίκηση και σαν προπονητές σας βεβαιώνουμε όπως κάθε χρόνο θα γινόμαστε πιο σοφοί για το καλύτερο των παιδιών μας. Ο πρωταρχικός μας στόχος είναι να βγουν άνθρωποι με σωστούς χαρακτήρες μέσα στη δύσκολη κοινωνία που ζούμε, καθώς επίσης και σίγουρα καλύτεροι προσφεστές. Ευχαριστώ όλους εσάς τους γονείς και τους φίλους του σωματείου μας για τη στήριξή σας. Νομίζω να προχωρήσουμε στους πρωταγωνιστές της εκδήλωσης που δεν είναι άλλοι παρά τα παιδιά μας και σίγουρα και η γυναικεία ομάδα μας. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε τον κύριο Παναγιώτη Βαρελά και όπως ανέφερε και ο ίδιος, ήρθε η ώρα για να ξεκινήσουμε την παρουσίαση των ομάδων. Η ομάδα ηλικίας 2011-2012 με προπονητή τον Αλέξη Χριστοδούλου. Χειροκροτήστε τους πιο μικρούς μας. Η ομάδα 2010 με προπονητή τον Βαρνάβα Ξουφαρίδη. Η ομάδα του 2008 με προπονήτρια την Εύα Κουτσόφτα. Προπονητή τον Άντρο Χριστοφή,
Ο Άντρος Χριστοφίνη και ο προπονητής τερματοφυλάκων πέρα της γυναικείας ποδοσφαιρικής ομάδας και των ομάδων της Ακαδημίας. Ομάδα 2006 με προπονητή τον Παναγιώτη Βαρελά. Αριστοτέλους. Την οποία και ευχαριστούμε για τη μεγάλη και πολύτιμη βοήθεια και στήριξή της. Ένα χειροκρότημα στα παιδιά και στους προπονητές της Ακαδημίας και ευθαρρύνετε τους με τον δικό σας τρόπο για να πάνε περίφημα αυτή την αγωνιστική περίοδο. Παρουσίαση της νεοσύστατης γυναικείας ποδοσφαιρικής ομάδας Barcelona FA. Ξεκινάει η παρουσίαση του ρόστερ της ομάδας. Βικτόρια Ζαμπά, ξεκινάμε με ένα από τα κανόνια της ομάδας. Yeah, just try us. Double domination in every
Μαρινέλα Παναγιώτου. Αρκετή εμπειρία στα πόδια της και με την Μπαρσελόνα έχει τις δυνατότητες και τις δυνάμεις να βοηθήσει ασχετά την ομάδα. Η αρχηγός της εθνικής μας ομάδας, Άντρια Μιχαήλ! Παναγιώτα Δημητρίου και Μαριλένα Γεωργίου. Πάμε τώρα στο... Εδώ με θέλω το παραπάνω όμως, γιατί είναι η πιο μικρή της ομάδας. Λέγατε σαν το εδώ. Έλενα Αριστοδήμου, η πιο νεαρή παιχνία της ομάδας. Έτοιμη, πανέτοιμη να κάνει το όνειρό της πραγματικότητα στο χώρο του γυναικείου ποδοσφαίρου. Με τη βοήθεια των συμπαιχτριών της έχει αρκετά να κερδίσει, αλλά είναι και να προσφέρει με όλο το μέλλον μπροστά της. Άντε, Ελένα μου! Λοιπόν, τελευταία, αλλά όχι εσχάτη. Μα πια, μα φυσικά η κάπτεν της ομάδας, η πολύπυρη και γεμάτη ενέργεια, πάθος, σαμπουκά και δύναμη. Η Μαρία Ιωάννου, η οποία είναι πανέτοιμη να τιμήσει το περιβραχιόνιο της αρχηγού. It's a dance, listen. So I just bounce. Yeah. Let's go. 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 Let's γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια από όλους, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο παράγοντα αυτής της ομάδας. Και επειδή είδα πολλά λόγια ευτόσα, στα δύσκολα θα δηλώσουμε παρόν. Ευχαριστούμε την αρχηγό. Λοιπόν, προχωράμε. Παρουσίαση του τεχνικού επιτελείου της γυναικείας ποδοσφαιρικής ομάδας Μπαρτσελόνα.
Μαρίνα Δημητρίου. Χριστοφή. Ο βοηθός προπονητής Αλέξης Χριστοδούλου. Φιλόδοξος και πιστεύω να τα βγάλει πέρα σε ό,τι αφορά τους στόχους της ομάδας. Ο Ισπανός προπονητής Έντουαρτ Μπατ Μπάζαρτ Σοσού! Γυναικείας ποδοσφαιρικής ομάδας Barcelona FA είναι ταυτοποιία ζαχαροπλαστία. Πύργος Λεμεσού, Σπόρτι Καρένα Λάκης Γενεθλίου, καταστήμα αθλητικών ειδών Privé Sports και μέγας χορηγός Beton Alpha. Ένα ζεστό θερμό χειροκρότημα σε όλους όσους απαρτίζουν, αποτελούν την νεοσύστατη γυναικεία ποδοσφαιρική ομάδα της Barcelona FA. Ανισκή έτοιμη βληθινέ έξω και καταπατήστε υπό των ανθρώπων. Ημισέστε το φως του κόσμου, δυνατε πόλεις κρύβινε επάνω όρους κειμένοι, που δεκαίους ηλίχνων και τη θέαση αυτών υπό των μόδιων. Αλέπει την λίχνη αν και λάμπει πάση τη ενδικία, που το λαμψάτε το φως ημών έμπροσθε των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσωση των πατέραν ημών. Τον εν της ουρανής, μη νομίσετε ότι ήλθον καταλύσε τον νόμον ή τους προφήτας, που κι ήλθον καταλύσε αλλά πληρώσε. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ της άνωθεν ειρήνων εν αυτή του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του καταπευθύνε ημίν πλούσιαν την θείαν χάριν εν της έργης ημών του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του γενέστη ημίν των θεών ημών συνεργών και αντιλήπτωρα, εν εις κατά των θείων αυτού φωτισμών πράττωμεν αγαθείς του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ρίστην ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός. Αυτός και νυν δέσποτα αγίασον το είδωρ τούτο και ποιήσον αυτό γενέστε πάση της αριωμένης και της μεταλαμβάνους είναι εξ αυτού ευλογίας πηγή. Ιατρία μπαθών, αγιασμών οίκων, πάσης επιβουλής ορατίστη και οράτο λεξιτήριον. Ότι σον το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Εξάμνος και Αγία σας τα ύδατα και ευλόγησον πάντα σημάς τους για τις κλήσεις του εαυτών αυχένος, σημαίνοντας του της δουλείας πρόσχημα. Και καταξίωσον ημάς εμπληστήνε του αγιασμού σου δια της του ύδατος τούτου μεταλήψεως τε κεραντισμού και γενέστου ημίν Κύριε εις υγεία ψυχής τε και σώματος. Σιγαρεί ο αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών και συ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν
Συν τον Άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και Αγαθό και ζωοποιώ σου πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον τους εν πίστη λαμβάνοντας την ευλογίαν σου άχραντε. Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμο δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Υιός ημών της πρεσβείας Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Αγίας Ενδόξου Οσίων Παρθενομάρτυρος Παρασκευής, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης και πάντων των Αγίων. Ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελεήσον ημάς. Εδώ ολοκληρώθηκε η εκδήλωση παρουσίαση. Απλά έτσι για τελευταία φορά χειροκρότημα σε όλα τα παιδιά και στην γυναικεία νεοσύστατη ομάδα του Μπαρσελόνα FA. Και ελπίζουμε οι ευχές του Πάτερ Κυριάκου να πιάσουν τόπο. Μου για ξένα, τα λάμακα σου χτυπάω.
μουσική καρδιά μου για σένα.